Αγαπητοί αδελφοί και συνειτουργοί, αγαπημένοι λαοί του Θεού, καθίστε παρακαλώ. Συγκεντρωθήκαμε απόψε άλλη μια χρονιά. Τρίτη συνεχόμενη μαζί για να αποδώσουμε τιμή σε ένα από τους πιο μεγάλους Αγίους που ανέδειξε η Ορθοδοξία, στον Άγιο Νικόλαο. Η εορτή του συμπίπτει να είναι σε μία χαρούμενη περίοδο της χρονιάς, που είναι η πορεία μας προς την Άγια Νύχτα των Χριστουγέννων. Πάμε σε ένα χαρούμενο γεγονός της ιστορίας, που έχει σχέση με την ενανθρώπιση του Θεού, με το γεγονός ότι ο Θεός έγινε για μας άνθρωπος, προκειμένου να γίνουμε εμείς θεοί κατά χάριν, όπως λέει ο Άγιος Αθανάσιος Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Σε αυτή τη χαρούμενη περίοδο, λοιπόν, την χαρούμενη Σαρακοστή των Χριστουγέννων, μία από τις εορτές που υπάρχουν και δεσπόζουν είναι και η εορτή του Αγίου Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας, ενός ταπεινού ανθρώπου της εποχής του, ο οποίος όμως από τότε είναι αξεπέραστος, γι' αυτό και το πολιτικείο του ορίζει ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι η μεζούρα που μετράμε κάθε παπά. Είναι το χαρακάκι που μετράμε. Είναι ο κανόνας της πίστεως. Αν θες να δεις πόσο έχεις πάει κοντά στο Θεό, μέτρησε τον εαυτό σου με τον Άγιο Νικόλαο. Αυτό θα πει κανόνας. Άμα θες να δεις πόσο προχωράει η πίστη σου, μέτρησε τον εαυτό σου με αυτόν ο οποίος είναι ο κανόνας της πίστεως. Άμα νομίζεις έτσι εργάζεσαι τα έργα της δικαιοσύνης ή της ταπεινοφροσύνης ή της ελεημοσύνης ή της ασκήσεως, μέτρησε τον εαυτό σου κατά πόσο εσύ συγκρίνεσαι μαζί με αυτόν ο οποίος είναι ο κανόνας της πίστεως, η εικόνα της πραότητος, ο Άγιος Νικόλαος. Τι τον έκανε τόσο μεγάλο, έτσι ώστε 1700 τόσα χρόνια μετά από την γέννησή του να τον εορτάζουμε στις εκκλησίες, να υπάρχουν τόσες εκκλησίες με το όνομά του στα πέρατα της Οικουμένης. Τι ήταν αυτό το οποίο τον ξεχώρισε από τους άλλους ανθρώπους της εποχής του και τον έκανε ακόμα και σήμερα να μνημονεύεται? Από τότε έχουν περάσει πολλοί βασιλείς, αυτοκράτορες, μεγάλοι στρατηγοί, πλούσιοι άνθρωποι, ένδοξοι, αλλά χαθήκανε. Η μνήμη τους έσβησε. Τι είναι αυτό που κάνει τη μνήμη αυτού του ταπεινού γέροντος από τα μοίρα της Λυκίας? Και όπως σας έχω ξαναπεί, έχω επισκεφτεί το μέρος όπου λειτουργούσε κάθε μέρα και το επισκοπείο που ζούσε και απόρρισα με την ταπείνωση του ανθρώπου αυτού. Το εκκλησάκι του ήταν περίπου το 1/4, το 1/5 από ό,τι είναι το ιερό εδώ. Ένα μικρό εκκλησάκι ταπεινό. Αλλά όμως προσευχόταν κάθε μέρα στο μεγάλο Θεό. Εκείνο που κατά τη γνώμη μου, αδελφοί, κάνει αυτόν τον άνδρα μεγάλο, τον ιερό άνδρα μεγάλο, είναι η αγάπη του στον Θεό, αλλά και η αγάπη του στον άνθρωπο. Η αγάπη του στον Θεό είναι που τον κάνει κανόνα πίστεως. Η αγάπη στον άνθρωπο είναι αυτός ο οποίος, ή αυτό που τον κάνει να είναι θαυματουργός. Ο Θεός του έδωσε το χάρισμα του θαυματουργήν, έτσι ώστε να συνεχίσει να βοηθάει τους ανθρώπους και μετά την κοίμησή του. Η ναυτική λόγου χάρη, και εγώ κατάγομαι από ναυτική οικογένεια, τον επικαλούνται στις τρικυμίες, κάνουν τάματα όταν το πλοίο σταματάει στα κύματα και κινδυνεύει να κοπεί στα δύο. Και εκπληρώνουν τα τάματά τους στο μεγάλο αυτό Άγιο. Οι φτωχοί, τους οποίους ετάιζε τότε. Και τους ζητούσαν ψωμί και πάντα είχε να δώσει. Αυτόν επικαλούνται ακόμα και σήμερα, αδερφοί. Εκείνο που κάνει ένα άνθρωπο τόσο μεγάλο ήταν ότι νοιαζότανε, όχι μόνο για τον εαυτό του. Ο εαυτός ήταν το τελευταίο πράγμα
το οποίο ήταν στις μεριμνές του, αλλά νοιαζόταν πρώτα για το Θεό, πώς εγώ θα αγιάσω τη μέρα μου. Πώς εγώ θα στέκομαι πάντα μπροστά στο Θεό 24 ώρες. Πώς θα έχω, αυτό λέγεται στη γνώση των πατέρων, μνήμη Θεού. Λέγει ο προφητάνας Δαβίδ στο βιβλίο των ψαλμών, προωρώμην των Θεών ενώπιόν μου διαπαντός. Δηλαδή, ό,τι έκανα, το έκανα μπροστά στο Θεό. Κάθε λόγος που έβγαινε από το στόμα μου ήταν σαν να ήταν παρόν ο Θεός. Δεν χαχάνισα, δεν είπα ανοησίες, δεν έκλεψα. Έτσι έζησε και αυτός ο άνθρωπος. Σαν ήταν μπροστά στο Θεό. Κάθε κίνηση που έκανε ήταν σαν να ήταν ενώπιον του Θεού. Δεν άφηνε ακόμα και το λογισμό του να έχει ένα κακή σκέψη για κάποιον συνάνθρωπο. Συγχωρούσε, ελεούσε, προσευχότανε, ταπείνωνε τον εαυτό του, έπλαινε τα πόδια των αρρώστων για να δείξει την αγάπη του στο Θεό, αλλά και την αγάπη του στον άνθρωπο. Μεριμνούσε ακόμα να μην υπάρχουν αιρέσεις στην επισκοπή του. Γι' αυτό και πήρε μέρος σε συνόδους και στήριξε την Ορθοδοξία. Καμιά φορά σκεφτόμαστε, άμα ζούσε ένας τόσο μεγάλος άντρας, ιερός άντρας, ανάμεσά μας, τι θα έκανε σήμερα. Το έχετε σκεφτεί? Αν ζούσε ο Άγιος Νικόλαος σήμερα, πώς θα ήταν ο Άγιος Νικόλαος? Τι θα έκανε σήμερα? Νομίζω τα ίδια πράγματα. Θα ήταν ελεήμονας. Το βασικό του χαρακτηριστικό θα ήταν η αγάπη προς το Θεό. Αλλά θα είχε άλλο ένα χάρισμα, το οποίο χρειάζεται στις μέρες μας. Θα μεριμνούσε να φωτίσει τον κόσμο. Τότε ήταν όλοι μέσα στην πίστη. Ήταν τα χρυσά χρόνια της Ορθοδοξίας και της Χριστιανοσύνης. Σήμερα ζούμε σε διαφορετικά χρόνια. Πλέον η Ευρώπη και όλος ο κόσμος αποχριστιανίζεται. Πάβουνε να είναι χριστιανοί οι άνθρωποι στις μέρες μας. Είναι πιο πολύ άθεοι. Στην Ευρώπη δεν πιστεύει πια ο κόσμος. Δεν πάνε στην εκκλησία να παντρευτούν. Συζούνε και κάνουν παιδιά. Ούτε καν στο δημαρχείο πάνε να δηλώσουν το γάμο τους. Συζούνε και κάνουν παιδιά. Αν ζούσε ο Άγιος Νικόλαος σήμερα σε μια περίοδο που παντρεύονται άντρες με άντρες και γυναίκες με γυναίκες και τους επιτρέπεται να υιοθετούν παιδιά, τι θα έκανε? Δεν νομίζετε ότι θα προστάτευε τον Ορθόδοξο λαό από αυτές τις αιρέσεις? Αν ζούσε ο Άγιος Νικόλαος στις μέρες μας, τι θα έκανε? Δεν θα διαφώτιζε τον κόσμο ότι μας περιμένει ένας μεγάλος κίνδυνος και πρέπει να γυρίσουμε πίσω στην αγκαλιά του Χριστού μας? Αν ζούσε σήμερα ο Άγιος Νικόλαος, δεν θα έλεγε στον κόσμο ότι η πιο κύρια αίρεση που υπάρχει σήμερα λέγεται νέα εποχή και διδάσκει ότι ο Χριστός είναι ξεπερασμένος, δεν είναι ο Υιός του Θεού, ότι ο Χριστός δεν είναι ο Θεός που ενανθρώπισε, αλλά είναι ο μύστης, με έναν τρόπο ο προφήτης της εποχής των ηχθείων που έχουν τα ζώδια. Σήμερα ο πιο πολλής κόσμος αυτό πιστεύει, ότι εμείς οι χριστιανοί είμαστε τα υπολείμματα ενός κόσμου που πεθαίνει και ο κόσμος σήμερα προχωράει μπροστά και ξεχνάει τον Χριστό. Η νέα εποχή, αυτή η καταστροφική αίρεση, λέγει ότι φύγαμε από την εποχή των ηχθείων, την οποία εξέφρασε ο Χριστός, και πήγαμε στην εποχή του υδροχώου και περιμένουμε κάποιον άλλο μεγάλο μύστη να μας πει τι θα κάνουμε τα επόμενα 2.000 χρόνια που κρατάει κάθε ζώδιο στην ανθρωπότητα. Έχουμε πάρει μια προκαταβολή, τι μας περιμένει. Δεν υπάρχει έθνος. Μπορούμε να κουρελιάζουμε την ελληνική σημαία που έχει το σταυρό απάνω, γιατί υπάρχει η παγκοσμιοποίηση. Δεν υπάρχει οικογένεια, μπορούμε να συζούμε όπως θέλουμε. Και άντρες με άντρες και άντρες με γυναίκες και δύο άντρες με μία γυναίκα, να έχουν δηλαδή παρένθετη μητέρα, κάθε ασέλγεια να νομοποιείται, να γίνεται κάτι φυσιολογικό.
Να μην μπορείς να πάρεις μπλε καλτσάκια στο αγοράκι σου και ροζ στο κοριτσάκι σου, γιατί κάνεις διάκριση. Σύμφωνα με την νέα εποχή δεν υπάρχει φύλο. Το φύλο είναι επιλογή. Ο καθένας μπορεί να κάνει μια αίτηση από τα 15 χρονών και να, από άντρας να γίνει γυναίκα. Αυτή είναι μια προκαταβολή. Τι μας περιμένει αν αυτά τα καταστροφικά πράγματα επικρατήσουνε. Και όχι μόνο αυτό. Εφόσον λοιπόν ο Χριστός δεν είναι ο Θεός που σαρκώθηκε από την αγάπη Του για το γένος μας. Εφόσον ο Χριστός είναι, σύμφωνα με αυτούς, ο μύστης εποχής των ηχθείων και τώρα οι ηχθείς πέρασαν και μπήκαμε στον υδροχό, περιμένουμε τον ηγέτη της εποχής του υδροχώου. Τα παιδιά μας δεν τα διδάσκουν την Ορθοδοξία στα σχολεία. Έχουν μπλεγμένα τα παιδιά μας στο μυαλό τους τι είναι ο μουσουλμανισμός, τι είναι η Ορθοδοξία, τι είναι ο Εβραϊσμός. Τους οδηγούν να μπερδέψουν τι είναι η Αγία Τριάδα, ο Αλλάχ, ο Γιαχβέ, ο Γιαχωβά, ο Βούδας, ο Κομφούκιος, το Κάρμα, το Ζεν, η Νιρβάνα. Τα περιοδικά όλα γι' αυτά γράφουνε. Τα οροσκόπια που λένε στις τηλεοράσεις, αυτά περιγράφουνε. Σε λίγο η επόμενη γενιά θα λέει τι Χριστός, τι Μωάμεθ, τι Αλλάχ, τι Γιαχβέ, τι Γιαχωβά, τι Βούδα. Το ίδιο πράγμα πιστεύουμε, στο Θεό πιστεύουμε όλοι. Λάθος, ο Θεός είναι τριαδικός, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Έχει αποκαλύψει το πρόσωπό Του στον κόσμο. Όταν ο Χριστός στα Θεοφάνεια μπήκε στο νερό του Ιορδάνη, φανήκε ότι είναι τρία πρόσωπα Θεός. Η φωνή του Πατέρα, αυτός είναι ο Υιός ο αγαπητός μου, ο Υιός που μπαίνει σωματικός στα ύδατα του Ιορδάνου και το Άγιο Πνεύμα με μορφή περιστεράς. Το ίδιο και στη μεταμόρφωση, ξανά η φωνή του Πατέρα. Ο Χριστός, ο οποίος λάμπει πια πιο πολύ από τον ήλιο, και το Άγιο Πνεύμα τη μορφή ενός μιας φωτεινής νεφέλης. Γιατί δημιουργούν αυτή τη σύγχυση στη νέα γενιά, για να μας οδηγήσουν σε αυτό που λέγεται πανθρησκεία. Όλες οι θρησκείες λίγο πολύ στο ίδιο Θεό προσεύχονται. Πανθρησκεία μαζί με παγκόσμια κυβέρνηση. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ο λογισμός μου λέει ότι πέντε άνθρωποι κυβερνάνε τον κόσμο. Δεν ξέρω ποιοι είναι, αλλά είναι πέντε. Κάποια στιγμή αυτοί οι πέντε θα βγάλουν τον ηγέτη. Θα ταΐσει τον κόσμο μετά από μια περίοδο πείνας. Θα διοικήσει 3,5 χρόνια καλά. Όλη η νεολαία που δεν ξέρει τίποτα να ακολουθήσει. Μετά από 3,5 χρόνια θα κάνει μια μεγάλη χρυσή εικόνα, τεράστια. Θα γίνονται ψεύτικα θαύματα εκεί. Και θα πει εγώ, όπως ο Χριστός λέει εγώ είμαι, έτσι όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, αυτός θα έχει πέντε εγώ. Εγώ είμαι η δεύτερη παρουσία του Χριστού. Εγώ είμαι ο Μεσσίας των Εβραίων. Εγώ είμαι ο 7ος ημάμης που περιμένουν οι μουσουλμάνοι. Εγώ είμαι η 8η ενσάρκωση του Βούδα. Εγώ είμαι ο Ιαχωβάς των Ιαχωβάδων. Εγώ. Αυτός είναι ο μύστης της εποχής του υδροχώου. Το όνομά του, Αντίχριστος. Είναι ολοφάνερο που μας πάνε. Είναι ολοφάνερο η κίνδυνη που έχει η ανθρωπότητα σήμερα. Και η ανθρωπότητα είναι τυλιγμένη μέσα στην αμαρτία, μέσα στα λύματα ενός βόθρου, κολυμπάει και δεν βλέπει. Και υπάρχει ένα άγιο έθνος που λέγεται Ελλάδα. Και όλος ο κόσμος περιμένει αυτό το άγιο έθνος να συνέρθει. Και ο Θεός επιτρέπει να περνάμε τις δυσκολίες, να μας έχουν πάρει τη χώρα μας και να κοιτάμε να την πάρουμε πίσω, να μας στέλνουν τους νόμους με το φαξ και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ακίνη να νομοθετούν. Να περνάνε όλα αυτά τα διατάγματα. Εκείνοι οι άνθρωποι, οι άνθρωποι της νέας τάξης πραγμάτων, για να καταστρέψουν αυτό το κάστρο του Χριστού που λέγεται Αγία Ελλάδα. Δεν θα τα καταφέρουν. Ο κόσμος περιμένει πότε θα ξυπνήσουμε εμείς οι Έλληνες και θα γίνουμε ο εαυτός μας. Μόνο η Ελλάδα μπορεί αυτό το θηρίο να το αντιμετωπίσει.
Γιατί η Ελλάδα είναι μια πνευματική υπερδύναμη. Εμείς δεν έχουμε πυρηνικά όπλα. Πυρηνικά όπλα είναι οι προσευχές μας. Εμείς ακόμα και σήμερα βγάζουμε Αγίους. Μια εβδομάδα πριν έγινε η κατάταξη ενός ακίμου Αγίου που τον γνωρίσαμε, τον πήραμε αγκαλιά, φιλήσαμε το χέρι του, πήραμε την ευχή του. Ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης. Άνθρωποι που γνωρίσαμε, περπατήσαμε μαζί, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης. Ο Άγιος Εφραίμος Κατερνακιώτης που δεν είναι ακόμα σε Αγίο κατάταξη. Άλλοι που ζουν και δεν κάνει να πούμε τα ονόματά τους, αλλά έχουν εμφανεί τα σημάδια της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η Ελλάδα. Η μόνη χώρα που χτίζονται ακόμα εκκλησίες του Χριστού, η χώρα που βγάζει ακόμα Αγίους. Υπάρχουν και Άγιοι λαϊκοί που δεν φορούν ράσα, σαν και εσάς, λαέ του Θεού, ανάμεσά μας. Και περιμένει όλος ο κόσμος εμείς να συνέρθουμε από το λίθαρχο που πέσαμε και να αντιδράσουμε. Εμείς, η Αγία Ελλάδα, η πνευματική υπερδύναμη που είναι η χώρα που ζούμε, φτωχή γιατί δεν νοιάζεται για τα χρήματα. Όχι ότι η Ελλάδα είναι ψωροκόστενα. Μύθος. Η Ελλάδα είναι πάμπλουτη. Έχει τα καλύτερα γεωργικά και κτηνοτροφικά προσφυγόντα στον κόσμο. Επειδή το έδαφό της έχει την καλύτερη σύσταση. Η θάλασσα μας είναι γεμάτη φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Η Ελλάδα είναι πάμπλουτη. Είναι το Κουβέιτ της Ευρώπης, το Κατάρ της Ευρώπης. Γι' αυτό μας έχουν βάλει κάτω, μας πατάνε στο λαιμό και μας πυροβολούν εξ επαφής. Αλλά η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Αν λοιπόν, αντί να είναι η αναξιότητά μου σε αυτό το σημείο ήταν ο Άγιος Νικόλαος, τέτοια λόγια νομίζω θα έλεγε. Αυτά που ακούμε στους αθάνατους ύμνους της Εκκλησίας μας, θαρσί το τίμην, εμπρός λοιπόν να έχετε θάρρος, θαρσί το λαός του Θεού, να έχετε θάρρος λαός του Θεού, γιατί αυτός θα πολεμήσει τους εχθρούς. Ως παντοδύναμο. Αυτός θα πολεμήσει τους εχθρούς. Άρα, το να πηγαίνουμε στο ένα εσπερινό δεν είναι ρουτίνα. Είναι μία πράξη που αγιάζει όλο τον κόσμο. Άρα, το να γονατίζουμε στο σπίτι και να λέμε μια προσευχή, δεν κάνουμε κανένα χάρη στο Θεό. Είναι η ανάγκη της ψυχής μας. Άρα, το να κάνουμε υπομονή, να μην δώσουμε πίσω κακό στο κακό. Αυτό φέρνει ευεργεσία όχι μόνο σε εμάς, στην οικογένειά μας, στο χωριό μας, στην πατρίδα μας, αλλά σε όλο τον κόσμο. Άρα το να έχουμε πνευματική ζωή και να κάνουμε πνευματική προσπάθεια, βοηθάμε όλο τον κόσμο. Όταν εσύ και εγώ, οι ταλέποροι και οι κουρασμένοι, που σέρνουμε τα πόδια μας από τον κάματο κάθε μέρα, σηκωθούμε 3 η ώρα και γονατίσουμε να μιλήσουμε στο Θεό μας, βοηθάμε όλο τον κόσμο. Όταν κάποιος μας προσβάλλει και δεν πούμε τίποτα για τη χάρη του Θεού, βοηθάμε όλο τον κόσμο. Όταν κρατάμε τον εαυτό μας σε δεύτερο πλάνο, έχουμε χαμηλό προφίλ με σύγχρονες λέξεις, είμαστε ταπεινοί δηλαδή, βοηθάμε όλο τον κόσμο. Όταν τα κάνουμε αυτά, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έλεγε συγκινείται ο Θεός, χρησιμοποιούσε αυτή την έκφραση και στέλνει τη χάρη Του. Άρα, στο μικρό, ταπεινό χωριό σας, αν γονατίζετε και κάνετε προσευχούλα, αν κρατάτε τις νηστείες, αν έχετε υπομονή, μάλιστα χρειάζεται σήμερα υπομονές, πολλές, σε πολλά επίπεδα υπομονή, αν ο ένας εξυπηρετεί τον άλλον με ταπείνωση, αν σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, οι άντρες στις γυναίκες τους, οι γυναίκες στους άντρες τους, όλοι μαζί τον ιερέα και τον μεγάλο Θεό, βοηθάμε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο το χωριό μας. Βοηθάμε όλο τον κόσμο. Αν λοιπόν ήταν ιερέας εδώ μέσα, σε αυτό το χωριό, ο Άγιος Νικόλαος, αυτό θα ήταν. Ταπεινός, θα βοήθαγε τους φτωχούς, θα πρόσχεγε τα ζητήματα της πίστεως, θα έλεγε στον κόσμο τι μας ετοιμάζουν και θα έδινε στον κόσμο θάρρος, δεν θα περάσει αυτό. Κανείς δεν μπορεί να αγγίξει την Ελλάδα. Τη φυλάει η Παναγία.
Περιμένει ο Θεός πότε θα μετανοήσουμε και θα γίνουμε αυτός μας. Η αγιότερη χώρα στον κόσμο, η πνευματική υπερδύναμη. Αυτό περιμένει ο κόσμος από μας. Αυτό περιμένει ο κόσμος από σένα. Να το φτιάξεις με τη γειτόνισσα, άμα είσαι τσακωμένη. Να μιλήσεις με τον άλλο που δεν μιλάμε 20 χρόνια, επειδή έχουμε διαφορά 20 πόδια στο χωράφι. Όταν μας προσβάλλουν να είμαστε ταπεινοί. Εκεί φαίνεται αν έχουμε Χριστό ή δεν έχουμε. Να κάνουμε πνευματική προσπάθεια. Και τότε θα βγάλουμε κι άλλους Αγίους Νικολάους. Γιατί αυτοί που θα αντισταθούν στο θηρίο που έρχεται και λέγεται Αντίχριστος, θα είναι οι πιο μεγάλοι Άγιοι όλων των εποχών. Όταν αυτός θα ανοικοδομήσει τον ναό του Σολομώντος στα Ιεροσόλυμα και θα ανακηρύξει τον εαυτό του Υιό του Θεού, αυτοί θα του πούν στο πρόσωπο, δεν είσαι εσύ ο Υιός του Θεού, είναι ο Χριστός. Και πιο πολλοί αυτοί θα μαρτυρήσουν και θα γίνουν οι πιο μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας. Θα μου πεις, γίνεται μεγαλύτερος από τον Άγιο Γεώργη, λόγω χάρη. Γίνεται. Αυτοί θα είναι πιο μεγάλοι. Σε έναν κόσμο που θα έχει υποταχθεί, που θα προσκυνάει τον Σατανά, θα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που θα πούνε όχι. Αυτό πρέπει να κάνει κανείς στην εποχή του, αδέρφια. Εμείς δεν φοράμε χλαμίδες και αισθήτες και τα ρούχα που φοράμε. Φοράμε παντελόνια, έχουν τα παπούτσια μας κορδόνια. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε την ίδια υποχρέωση να αγαπάμε το Θεό από όλη την ψυχή, την καρδιά, την ισχύ, τη διάνοιά μας και το διπλανό μας από όλη την ψυχή, την καρδιά, την ισχύ και τη διάνοιά μας. Την ίδια εντολή έχουμε. Και όπως τώρα υπάρχει ένα σύννεφο από Αγίους που παράγει η Ελλάδα, που προστατεύει αυτόν τον τόπο και μπορεί να προστατεύσει η Ελλάδα όλη την οικουμένη. Γι' αυτό να συνέρθουμε, να γίνουμε αυτό μας, να βγούμε από το κόμμα που έχουμε πέσει εδώ τα τελευταία 30 χρόνια που μας δίνουν δωρεάν λεφτά, λες και κανείς χαρίζει τα λεφτά άμα δεν σου πάρει την ψυχή. Και μας δεν θέλουν να πάρουν το βιό μας μόνο, την ψυχή θέλουν να πάρουν, γιατί αυτό είναι η δύναμη του Έλληνα. Αυτό που έλεγε ο άλλος Κοσμάς Ιωτολός, ψυχή και Χριστό σας χρειάζεται. Θέλουν να πάρουν το βιό, ας το πάρουν το βιό, αυτό να μην σας πάρουν. Ποτέ δεν θα το πάρουν σε αυτόν τον τρόπο. Κανείς δεν μπορεί να βλάψει την Αγία Ελλάδα. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί από πάνω μας υπάρχει ένα πέπλο που λέγεται Υπεραγία Θεοτόκος. Η μάνα μας η Παναγία. Γι' αυτό και εγώ κάνω έκκληση στην αγάπη σας. Που έχω αγαπήσει το χωριό σας, ιδιαίτερα τον παπά σας, τον πατέρα Απόστολο, τον οποίο τον ήξερα από διάκο. Και μαζί λειτουργήσαμε τουλάχιστον 2 χρόνια οι τρεις μας. Ο Δεσπότης, ο Μακαριστός, Σταγών και Μετέρων Σεραφείμ, ο τότε Διάκον Απόστολος και ο Παπαδρόθεος εγώ. Πήγαμε σχεδόν σε όλα τα χωριά. Εδώ δεν θυμάμαι, αλλά στην Κουτσούφλα δεν πήγα. Γι' αυτό κάνω έκκληση στην αγάπη σας. Να αντισταθείτε. Αυτοί νομίζουν ότι εμείς οι χριστιανοί είμαστε οι παλαιομοδίτες, τα υπολείμματα μιας εποχής που καταραίει. Κάνουν μεγάλο λάθος. Και σε λίγο θα το δουν μπροστά τους. Αλλά πρέπει και εμείς να έχουμε μια δύναμη πνευματική, αδερφιά, να πατάνε τα πόδια μας γερά κάτω σε κάποια κρίση που μπορεί να έρθει σύντομα. Όχι οικονομική, αλλά κρίση που ολονών οι αξίες θα γκρεμιστούν κάτω και μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν γερά θεμέλια στο Χριστό θα αντέξουν και να βοηθήσουμε και άλλες ψυχές. Να είστε όλοι ευλογημένοι, να έχετε την ευχή του Αγίου Νικολάου και την ευχή του Παπά σας. Αμήν.